Από το 1952 που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ο ελληνικός λαός μετρά 74 χρόνια πρόσδεσης της πολιτικής των κυβερνήσεων της Ελλάδας στις επιταγές αυτής της λυκοσυμμαχίας, στην πολιτική των ΗΠΑ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν δώσει γη και είδωρ σε αυτούς που ευθύνονται για δεκάδες πολέμους και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για αλλαγές συνόρων και διαμελισμούς κρατών, για εκατόμβες θυμάτων αλλά και εκατομμύρια προσφύγων, ιδιαίτερα στη γειτονιά μας. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί τους το επέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού είχαν και έχουν πηξίδα τους τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης αυτής της χώρας. Σήμερα, μετά την εξέλιξη της πορείας των διαδοχικών φάσεων του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε βέβαια η Νέα Δημοκρατία, μετά την υλοποίηση της κατάπτυσης της συμφωνίας για τις αμερικανικές βάσεις, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη επιθετική αμερικανική στρατιωτική βάση. Τα προσψήφιση νομοσχέδια, μνημόνια, ενισχύουν την κυβερνητική πολιτική του αποπροσανατολισμού των ελληνικών δυνάμεων από την αποστολή τους, όπως την εννοεί και την απαιτεί ο λαός μας, δηλαδή την υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και βέβαια όλα αυτά κρύβουν μέσα τους το σπέρμα και της σταδιακής διοικητικής υπαγωγής τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη στρατιωτική, άρα και την πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τονίζω τη διοικητική της υπαγωγή, γιατί η επιχειρησιακή υπαγωγή τους στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ σε σημαντικό βαθμό ήδη υφίσταται. Για παράδειγμα, υπάρχει ή δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί εκεί εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων που στηρίζει το ΝΑΤΟ και η ΥΠΑ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει η αποστολή μονάδας αντιαρματικών όπλων με το αντίστοιχο προσωπικό στη Βουλγαρία σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ για συμμετοχή στην πυρεκύκλωση της Ρωσίας. Υπάρχει η διάθεση του πολύτιμου για την άμυνα της χώρας αντιπυρευνικού συστήματος Patriot με δεκάδες στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία για την αντιπυραυλική κάλυψη της πετρελατικής της βιομηχανίας. Υπάρχει. Ή μήπως η αποστολή της φρεγάτας Σίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα με το πρόσχημα της προστασίας της ναυσιπλοείας. Επίσης, υπάρχει η ανάληψη της διοίκησης της πολεμικής ναυτικής αποστολής Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιείται σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιχείρηση όπου ηγούνται ΗΠΑ. Τέλος, συμμετοχή στο πεδίο στις δοκιμές των σχεδίων επεμβάσεων του ΝΑΤΟ μέσω των ασκήσεων. Εκτελούνται καθημερινά, ναι ή όχι. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι εμπλοκή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων σε πολέμους ή σε αποστολές που οδηγούν σε πολεμικές επιχειρήσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Οι στρατιωτικοί όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και τη στηρίζετε όλοι σας, ακόμη και καλυμμένοι κάποιες φορές, έστω και με παραπλανητικές άσφαιρες κριτικές. Η κυβέρνηση σήμερα, με τις δυο κατάπτυστες συμφωνίες που θέλει να κάνει νόμους του κράτους, τοποθετεί Έλληνες στρατιωτικούς με μετάθεση σε μονάδες του Αμερικανικού στρατού, με Αμερικάνους στρατιωτικούς διοικητές και υπαγόμενους άμεσα στις εντολές της Αμερικάνικης κυβέρνησης, αν είναι δυνατόν. Κάτι λέτε για στολές, κάτι λέτε για εθνόσημα, αλλά κατά βάση συμφωνείτε. Αποδέχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί για πρώτη φορά στην ιστορία τοποθετήσεις Ελλήνων στρατιωτικών στο οργανόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Είναι πρωτόγνωρα αυτά, ακόμα και για την μέχρι σήμερα πολιτική των κυβερνήσεων. Αν αυτά δεν είναι βάναυσα προκλητικά για την αξιοπρέπεια, την τιμή και τον όρκο που έδωσαν οι στρατιωτικοί προς την πατρίδα τους, τότε τι είναι? Επιπλέον,
προκειμένου να δικαιολογήσετε τις πολιτικές πομπές σας, ευτελίζετε αδίστακτα το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, λέγοντας ότι την υπαγωγή τους σε αμερικανικές διοικήσεις την επιζητούν και οι ίδιοι, υπονοώντας ότι πουλάνε την αξιοπρέπειά τους για μερικά δολάρια. Είναι πραγματικά ντροπή. Οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν είναι πετάει ο γάιδαρος πετάει. Έχουν αξιοπρέπεια, έχουν τιμή, έχουν γνώση της αποστολής τους που είναι συνυφασμένη με το γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό και όχι τον πατριωτισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών που πουλάνε και την ίδια τη μάνα τους για τα κέρδη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές και στέκομαι για λίγο σε αυτό οι ετοιμάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί ότι η τοποθέτηση Ελλήνων υπό τις διαταγές των ΗΠΑ μπορεί να αποδώσει ωφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, μεταφέρω θέση που εκφράστηκε στην Επιτροπή. Και βέβαια αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος γιατί δεν στέλνει Έλληνες στρατιωτικούς στο σύνολο των υπηρεσιών του ΗΠΑ, αλλά σε μερικές από αυτές. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ ως αθώα κορασής αναρωτιέται, το μνημόνιο αυτό ήταν άραγε πρωτοβουλία των ΗΠΑ ή δική μας? Ας πούμε και για τον λαϊκισμό της ελληνικής λύσης. Δεν θα είχε αντίρρηση να συμμετάσχει ελληνικό προσωπικό σε θέσεις του αμερικάνικου στρατού, αρκεί να πάει σε καλές αποστολές, όχι σε πολέμους, σαν την Ουκρανία. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να παραβιάζεται κάθε ίχνος λογικής? Κύριοι της κυβέρνησης, αυτό το έκτρωμα που θέλετε σήμερα να κάνετε νόμο ούτε αμοιβαία υποφελές είναι, ούτε καλύπτει επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, ούτε οι στρατιωτικοί μας θα ταΐσουν τις οικογένειές τους με ικανότητες και γνώσεις πολυεθνικής διαλειτουργικότητας που θα αποκτήσουν στα αμερικάνικα επιτελεία. Θέλουν σπίτια να μείνουν, θέλουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομιακή κάλυψη στα δύσκολα, δυνατότητα πραγματικής συνυπηρέτησης συζύγων, ανθρώπινες προϋποθέσεις ανατροφής των παιδιών τους. Θέλουν ό,τι θέλει ο κάθε εργαζόμενος, ό,τι θέλει ο λαός μας. Αυτό συνειδητοποιούν και αυτό κάνουν πράξεις. Επίσης οι στρατιώτες μας θέλουν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα στρατόπεδα. Εμείς λέμε, κανένας Έλληνας στρατιωτικός εκτός συνόρων, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας σε αποστολές εκτός συνόρων, αποδέσμευση τώρα από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.